Στο Σαλάκα είναι Ολυμπιακός αυτός στην Ευρώπη. Αυτό για μένα είναι επειδή. Στο παιχνίδι με την Άντερ. Στο 3-1-3 πέναλτι. Θα δείτε καλά ρε τώρα. Θα μας το κάνετε τώρα. Δηλαδή άλλος αν ήταν δεν θα έπαιρνε τα σφυρίγματα. Η Ιρλανδία φταίει. Σε παρακαλώ τώρα. Φυσικά. Αγαπήστε με να συνεχίσετε. Δεν τιμωρούν αυτούς τους διαιτητές. Άιντε βρε τώρα. Ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα μέσα και τις κληρώσεις και όλα να πούμε. Δηλαδή πήρε αυτός εντολή. Παίρνει Ολυμπιακό. Στην UEFA την κατηγόρησαν κι άλλοι. Ρε Ιορδάνη, ακούω τόση ώρα εδώ από όλους. Διάφορα δεν μιλάω. Τώρα που με κάνει για πάντα. Κακή διαιτησία. Είναι κακό διαιτητή. Γιατί να μην είναι κακό διαιτητή για τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Για τον Ολυμπιακό δεν τον έβαλε πίσω. Λάθος κάνεις. Την Άντερνετ στο 1-0. Σε παρακαλώ. Στο 1-0. Πίσω έβαλε την Άντερνετ στο σκορ με ανύπαρκτο πέναλτι. Συγγνώμη, έχω πει από την ώρα που ήρθα σήμερα 8 λέξεις. Μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, σταματήστε να μαλώνετε. Ένα λεπτό. Εμένα μου και ένα-ένα. Δεν μιλάω σε πολλά πράγματα τόση ώρα. Μιλάτε όλοι για τον εύκολο στόχο Φαναλιάκης. Το πρώτο μάτς, το ακούσατε, το είδατε. Το 1-0. Για πες μου εσύ το σπορτκάστη. Τι ήθελε ο Κολίτσας να σου πει, να ανάβει καπνογόνα δηλαδή. Να ανάβει καπνογόνα. Ο Τάσος Κολίτσας. Καθαρό πεντακάθαρο σέρι στον αέρα υπέρ του Ολυμπιακού. Και λέει, μόνος είπε στο ραδιόφωνο που θες. Ίσως είσαι ο μοναδικός ρε που λες ότι η διαιτησία είναι. Ιντέ και Μπράουν. Όλοι λένε ήταν ύποπτη η διαιτησία να πούμε. Στο πρώτο μάτσι είναι. Ίσως είσαι ο μοναδικός στην Ελλάδα μέσα. Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι Ολυμπιακοί αυτό. Εγώ βλέπω έναν κακό διαιτητή. Ναι, ρε, και εμείς δεν τον είδαμε καλό. Κακό, αλλά μονόπλευρο. Αν έχεις τη μονόπλευρο κακό. Ναι, θα απαντήσω ως εξής. Και εσύ περιέγραψε. Τι άλλο κάνεις. Να δούμε να δούμε. Φίλε, δεν δίνει πέναλτι στην Άντερλεχτ. Να το κάνει ένα-ένα να τελειώσει το πανηγύρι. Όχι το παιδί. Πα κοροϊδεύει. Δύο αποβολέ. Δύο αποβολέ. Δύο αποβολέ. Και πάνω στη γραμμή που ήταν το ντεμέκ ήταν απ' έξω και το χέρι που χτύπησε. Δύο αποβολέ. Πολύ δεν έδωσε. Δύο αποβολέ. Θα δει τι καλά τώρα. Για αυτό τα παιδιά. Άρα εσύ είσαι ο άλλο ο Έλληνα. Ένα είμαι εγώ και ένα εσύ. Για να κάνει τώρα. Δεν παίρνω μέρο σε αυτό που λε, Μαρία. Δεν είπα κάτι για το θέμα. Ενώ έχετε σε πολλά 100 δίκια, τα χάνετε γιατί τα βρίσκετε όλα. Ρε πως το Ολυμπιακός αυτό να είναι ο νταβατζής του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Εγώ θέλω να πω για τα παιδιά αυτά εδώ. Ότι. Εδώ. Απίστευτο. Λοιπόν είναι ικανοί. Γι' αυτό δεν κάνουν ούτε για τον Παναφρικανικό. Όχι Champions League δεν θα παίξουν ποτέ. Ναι. Αυτή είναι ικανοί. Γιατί ως τραβά αράω το διαιτητή. Σαν το τραβάει ο Μινότερος έξω από το τραβά αράω τώρα. Το κατεστημένο. Ήρθε τώρα ο άμπαλος της γάμα εταιρικής. Περιμένετε λίγο, σεβαστείτε τον κύριο Γκώστα, περιμένει στο τηλέφωνο. Βρες πρώτα που είναι το Λονδίνο και μετά. Σημαίνει ότι η UEFA κυνηγάει τον ΠΑΟΚ, τον έχει καταστρέψει ως ομάδα, τη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία που με τον Μπέλκα Δεκάρη και ο Ιβάν Σαβίδης ήρθε από τον Ροστόκ και έφερε λεφτά. Αυτό είναι το επίπεδο φίλε αυτής ομάδας. Στείλα την ομάδα τους εκεί. Το κατεστημένο της UEFA. Ο Γιώργος Μήνος. Ακούγε τα φόδια εδώ πέρα. Άρα Καρυπίδη, αυτοί είναι από κάτω, σε περιμένουνε. Αν υπήρχαν. Ναι. Ο Καρυπίδης αυτή είναι από κάτω. Αν υπήρχαν τα σπορ των Ιωαννίνων, ναι. Τα σπορ του Αγρινίου, τα σπορ του πύργου Ηλίας, τη επαρχία τη Λαγκαδά, του Ηρακλείου. Ναι. Ξέρεις πόσο κόσμο περισσότερο σφαγμένο θα είχε, πώς θα το βλέπαν τον Πάο. Οι υπόλοιποι φίλοι, όπως βλέπουν οι παοξίδες στους Ολυμπιακούς. Αν αυτές οι πόλεις είχαν από ένα σπορ του Ιωαννίου, ένα μπουζα, τον ΠΑΟΚ θα το βλέπαν. Παίζουμε στο πιο τίμιο πρωτάθλημα της χώρας της Ευρώπης. Το πιο καθαρό παιδιά κάτω από τον Αριανό φίλο μου εδώ πέρα. Λοιπόν, πανάξιος πρωταθλητής Ολυμπιακός. Βγαίνει αεράτα στο Champions League. Κακός αποκλείστηκε προχθές. Τι λέει. Τι να απαντήσει. Το ΠΑΟΚ όλοι αυτοί οι επαρχιώτες. Ποιος μίλησε για τον ΠΑΟΚ. Ποιος μίλησε για τον ΠΑΟΚ τώρα. Τους έχουμε τα κεφάλια. Ο ΠΑΟΚ λέει. Αν δεν έχει κόψει κεφάλια ο ΠΑΟΚ. Ήταν ο Ολυμπιακός. Στην επαρχία. Στην επαρχία. Και στο λέω αν υπήρχε τα σπορ των Ιωαννίνων. Αυτός πρέπει μικρός να φάγει πολύ ξύλο από πάνω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ μιλάω τώρα ο Ολυμπιακός με αυτό και αυτός με μιλάει για το πάνω. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Μίλα τώρα. Λοιπόν, Γιορδάνη. Γεια. Η δήλωση αυτή του Τούντορου δείχνει άνθρωπο. Έχει βάλει τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Δείχνει άνθρωπο ητοπαθή.
Η τοπαθή. Ναι, βέβαια, η τοπαθή που, σε, που σε, σε περίπτωση ενδεχόμενου αρνητικού αποτελέσματος στο κύπελο να προειδεάσει και να προδιαθέσει. Έτσι το λαμβάνεις εσύ. Και εγώ. Αν δεν υπήρχαν προηγούμενα, μπορεί να έχεις δίκιο. Τώρα δεν έχεις δίκιο. Άρα είμαστε δύο Έλληνες. Ένας εσύ και ένας εγώ που το λαμβάνουμε έτσι. Δύο Έλληνες. Καλά, σε ακυρώνω εγώ εσένα. Προπονητής ήταν δικός μου, εγώ πρέπει να βγάλω το συμπέρασμα για ποιο λόγο το είπε. Εσύ βγάλω το δικό σου συμπέρασμα. Μην κοιμάσαι το βράδυ. Γιορτάνη, αμφισβητήσω ότι ο Πάο κατοικίδηκε από τον Ολυμπιακό πολλάκι φορές.